πολίτες, φίλοι, φίλες, κυρίως με την προσφορά πολλών μελών του προσωπικού, το νοσοκομείο μας κράτησε τις υπηρεσίες του και έδωσε την απαραίτητη στήριξη στους πολίτες και αυτό μέσα στη μεγάλη κρίση που βιώσαμε ως κοινωνία και με τα μεγάλα προβλήματα που συνέβησαν στον χώρο της υγείας. Οικονομικά προβλήματα, μείωση προσωπικού, προβλήματα συνεργασίας των ομών και έντονες αναταράξεις που μας συγκλώνησαν. Οι κοινωνίες μας των ομών, συγκλονισμένες από την κρίση και τις επιπτώσεις, στήριξαν με κάθε τρόπο τις δομές της υγείας, οι οποίες ήταν και είναι απολύτως αναγκαίες, απαραίτητες και κρίσιμες για την κοινωνία μας. Παράλληλα, έγινε μεγάλος αριθμός επαφών, κινητοποιήσεις, διαδικασίες με στόχο τη στήριξη και διατήρηση των δομών της υγείας στον νομό μας. Από την ενημέρωση που έχουμε, αλλά και τις εμπειρίες που διαθέτουμε, συμπεραίνουμε ότι αρκετά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στο θέμα της επάρκειας προσωπικού σε αρκετούς τομείς. Η έλλειψη καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά του υπάρχοντος προσωπικού. Τονίζουμε και πάλι την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αισθανόμαστε από τη λειτουργία του νοσοκομείου που οφείλεται στη διάθεση και τη στάση του προσωπικού. Επίσης, από την ενημέρωση που έχουμε, φαίνεται πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην επίλυση προβλημάτων σε διάφορους τομείς και ελπίζουμε πως η κατηούσα έχει σταματήσει. Νέο προσωπικό έχει προσληφθεί. Τα τραγικά οικονομικά που ξέρουμε αντιμετωπίστηκαν. Εξοπλισμός εξασφαλίστηκε. Η λειτουργικότητα του νοσοκομείου μας έχει βελτιωθεί. Τα τραγικά που ακούσαμε και ακούμε για τη σπατάλη και τη διαφθορά στον χώρο της υγείας ελπίζουμε να εξαλειφθεί στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Σε όλους μας είναι κατανοητή η μεγάλη σημασία και η αξία του νοσοκομείου μας για την κοινωνία μας, τόσο για την εξασφάλιση του αγαθού της υγείας, όσο και για τη στήριξη του κοινωνικού ιστού, της οικονομίας, του τουρισμού. Το νοσοκομείο χρειάζεται τη στήριξη της κυβέρνησης, του Υπουργείου, των φορέων. Επίσης, ο Δήμος μπορεί να στηρίξει με διάφορους τρόπους την επίλυση προβλημάτων και ιδίως στον τομέα της προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού. Η αξία και η σημασία του νοσοκομείου και των τουρισμών είναι αυτονόητη και κρίσιμη. Θεωρούμε ότι η επάρκεια και η ικανότητα του νοσοκομείου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πρέπει να απασχολεί τις μονάδες του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκφραστεί σε μερικές περιπτώσεις η βοήθεια από μονάδες τουρισμού και επώνυμους επιχειρηματίες, γεγονός που ελπίζουμε να συνεχιστεί με ανάλογες πρωτοβουλίες. Οι πολίτες και οι φορείς διεκδικούμε και στηρίζουμε. Πρώτον, την ανάγκη στελέχωση του νοσοκομείου μας με προσωπικό πρωτίστως νοσηλευτικού, διοικητικού και ιατρικού, σύμφωνα με τα αιτήματα του φορέου. Η απασχόληση και άλλων εργαζομένων μπορεί να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Δεύτερον, είναι ανάγκη να στηριχθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία των μονάδων υγείας του νομού με κυρίαρχο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που θα βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες όλου του νομού. Τρίτον, διεκδικούμε το θεσμό της πρωτοβάθμιας υγείας που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του νοσοκομείου μας και πέρα των υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγείας λειτουργεί και υπηρεσίες τριτοβάθμιας επωφελία όλου του νομού. Δυστυχώς, το πολυιατρείο του ΙΚΑ που θα έδινε λύσεις εγκαταλείφθηκε ενώ υπήρχε και μελέτη και εργολάβος. Τέσσερα, θεωρούμε πολύ σημαντική την ενότητα δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των φορέων με συγκεκριμένη στρατηγική και τακτική. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εικόνα και εμπιστοσύνη. Πέντε, δικαίωμα ως πολίτες σε σύγχρονες, έχουμε δικαίωμα ως πολίτες σε σύγχρονες και επαρκείς υπηρεσίες υγείας και αυτό διεκδικούμε με σχέδιο και πρόγραμμα και κυρίως με ενότητα, με στόχο την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Ευχαριστώ πολύ.